Σοκ στη Λάρισα. 15 μαθητές λυκείου έχασαν τις αισθήσεις τους από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ενώ διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Όλα ξεκίνησαν την Τρίτη τα ξημερώματα. Έφηβοι από τρία λύκεια της Λάρισας διοργάνωσαν τη χριστουγεννιάτικη γιορτή τους σε γνωστό κλαμπ της πόλης. Τα ξημερώματα και ενώ είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, παρουσίασαν συμπτώματα μέθης με έντονες αλάδες, εμετούς και πονοκεφάλους. Αμέσως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι πέντε από αυτούς μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, η κατανάλωση αλκοόλ από μαθητές στη χώρα μας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τι οδηγεί όμως τους νέους στο αλκοόλ? Θεωρούν ότι αν πιούν θα γίνουν και εκείνοι ενήλικες. Ο ενθουσιασμός της νιώτης τα κάνει να νομίζουν ότι τίποτε κακό δεν θα τους συμβεί. Έτσι λοιπόν δεν στέκονται στο 1-2 ποτά. Οι νέοι πρέπει να αντιληφθούν ότι το ποτό μπορεί να τους κοστίσει την ίδια τους τη ζωή, προειδοποιούν οι γιατροί. Όπως ακριβώς συνέβη πριν από 3 χρόνια με τη 15χρονη Στέλλα Κουμιανάκη από την Κρήτη. Ένα παιδί είχε μεθύσει και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Ήταν τύφλα, είχε κάτσει λιπόθυμο τόσες μέρες. Πριν από λίγους μήνες, η έρευνα του Άλφα είχε αναδείξει το πρόβλημα της κατανάλωσης αλκοόλ από μαθητές. Θέλω να περάσω καλά, μπορώ να μεθύσω. Για να περάσω καλά, σηκώσω κεφάλι. Ξέρεις ότι από νόμο απαγορεύεται? Ναι. Ο ανήλικος και να τον σερβίρουν και να πίνει. Ναι, αφού μου δίνουν αυτοί λεφτά θέλουν και εμείς θέλουμε ποτό. Αν δεν πιείς αλκοόλ δεν θα διασκεδάσεις? Θα διασκεδάσεις, αλλά με το αλκοόλ πιστεύω περνάει πιο ωραία και διασκεδαστικά ο χρόνος. Στο νυχτερινό κέντρο της Λάρισας επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο γιατί σέρβιρε ποτά σε ανήλικους μαθητές. Ωστόσο η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο οι έφηβοι να κατανάλωσαν νοθευμένα ποτά.